Το σημερινό αναλυσέτο είναι ένας πρακτικός οδηγός για τις κρίσεις πανικού. Με την ψυχολόγο Ματούλα Βασιλάκη αναλύουμε γιατί μας συμβαίνουν, σε ποιους συμβαίνουν και πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Ας ξεκινήσουμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Ποια είναι η αιτία για τις κρίσεις πανικού? Η αιτία της είναι μια έντονη σύγκρουση την οποία ο άνθρωπος, τον άνθρωπο, η κρίση πανικού τον αναγκάζει να κοιτάξει μέσα του. Σχεδόν πάντα θα απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό ή θα αρχίσει να αναρωτιέται τι είναι αυτό που συμβαίνει. Συνήθως λοιπόν, μετά από μια πάρα πολύ έντονη κρίση πανικού, ο άνθρωπος καλείται να αναρωτηθεί, ενώ φαινομενικά είναι όλα καλά, γιατί εγώ ξαφνικά παθαίνω μια κρίση πανικού. Γιατί αυτό είναι, Ανδριανή, το τρομακτικό. Ότι η κρίση πανικού δεν είναι δράση-αντίδραση συνήθως, δηλαδή ότι θα τσακωθώ εγώ μαζί σου και μετά θα πάω σπίτι μου και θα πάθω κρίση πανικού. Θα έχω ταραχτεί, ας πούμε. Άρα ξέρω ότι κάτι με τάραξε πάρα πολύ και μπορώ να το εξηγήσω. Μπορεί ένας άνθρωπος μετά από μια μακροχρόνια στρεσογόνα περίοδο, αφού πια έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα, εκεί που κάθεται έξω για μπύρα με τους φίλους του, ξαφνικά να αρχίσει να χάνει τον κόσμο, να έχει αυτή την αίσθηση. Η κρίση πανικού έρχεται πάρα πολύ συχνά σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας ή όταν βρισκόμαστε μπροστά σε διλήμματα. Γιατί καλούμαστε εκεί να πάρουμε μία απόφαση. Μία απόφαση που θα πάρουμε σημαίνει έχει μία απώλεια πάντα, δηλαδή κάτι χάνουμε, κάτι αφήνουμε πίσω μας, στερούμαστε κάτι, κάτι κλείνουμε και κάτι καινούριο ξεκινά, το οποίο μπορεί να είναι ευχάριστο, αλλά δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει και πώς εμείς θα τοποθετηθούμε μέσα σε αυτό. Ελάτε να δούμε τώρα ποιους αφορούν οι κρίσεις πανικού. Έχουν προτίμηση σε ηλικία ή φύλο? Αφορά πλέον ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αφορά κυρίως γυναίκες. Mm-hmm. Και συνήθως αφορά και ανθρώπους έτσι που είναι, μπορεί να είναι οικονομικά πιο ευκατάστατοι από ότι άνθρωποι που είναι έτσι από φτωχότερα. Αυτό πώς εξηγείται? Κοίτα να δεις, γιατί υπάρχει μία θεωρία ότι η κρίση πανικού είναι ένα φαινόμενο του σύγχρονου κόσμου λόγω των πολλών επιλογών που υπάρχουν, που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μάλιστα. Οπότε όσο περισσότερες επιλογές διαθέτει, όχι ότι λόγω αυτού θα πάθει κρίση πανικού, αλλά υπάρχει μία εξήγηση ότι μπορεί να είναι αυτός ένας λόγος για τον οποίο οι σύγχρονοι άνθρωποι συχνά εμφανίζουν κρίσεις πανικού. Στα επόμενα λεπτά, η Ματούλα μας περιγράφει τα συμπτώματα που βιώνει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού, τόσο σε σωματικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σκέψεων. Η κρίση πανικού είναι, φαντάσου, έχει κάποια σωματικά συμπτώματα, τα οποία είναι ότι μπορεί να νιώθει, συνήθως νιώθουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να πάρουν οξυγόνο, δεν έχουν αέρα, μπορεί να αρχίσει να υδρώνει, να νιώθει ναυτία, να νιώθει ζαλάδα και συνήθως υπάρχει σκέψη ή ότι πεθαίνω, τώρα πεθαίνω, ή ότι τρελαίνομαι, ότι θα χάσω τον έλεγχο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σωματικά συμπτώματα και υπάρχουν και κάποιες σκέψεις που τα ακολουθούν. Και συνήθως είναι φαντάζομαι σαν να γίνεται ένας έντονος εσωτερικός σεισμός, σαν να αρχίζουν μέσα μας να τρέχουν ανθρωπάκια πάνω κάτω, πανικόβλητα, και εμείς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι χρειάζεται να κάνουμε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έχει ξεκινήσει αυτό. Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια κρίση πανικού? Κοίτα, Ανδριανή, η κρίση πανικού συνήθως διαρκεί λίγο. Δηλαδή, υπολογίζει ότι μπορεί να κρατήσει από 5 λεπτά μέχρι ένα τέταρτο. Τι συμβαίνει όμως? Επειδή τα σωματικά συμπτώματα τα φοβόμαστε, αρχίζουν και φοβόμαστε εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να πάθουμε μια ανακοπή. Ανεβαίνει λοιπόν το επίπεδο του φόβου. Και ο φόβος ανεβάζει τα σωματικά συμπτώματα. Το τροφοδοτεί. Και κάνει ένα φαύλο κύκλο. Οπότε μπορεί ένας άνθρωπος να πάθει πολλές φορές μέσα στη μέρα, να έχουν διάρκεια αρκετά μεγαλύτερη από ένα τέταρτο ή μπορεί να νιώθει ότι είναι σε μια αναμονή να πάθει κρίση πανικού όλη την ημέρα. Συνήθως οι πιο έντονες κρίσεις, όπως λέει και η βιβλιογραφία, είναι οι δύο πρώτες. Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει, οπότε συχνά καταφεύγουν οι άνθρωποι στα νοσοκομεία, πηγαίνουν εκεί θεωρώντας ότι παθαίνουν έμφραγμα, παθαίνουν ανακοπή. Συνήθως αρχίζουν μετά και μπαίνουν σε μια σειρά εξετάσεων
γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν ότι μπορεί το άγχος να προκαλέσει τέτοιου είδους σωματικά συμπτώματα. Η αγωνία που έχουμε όλοι κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Η Ματούλα θα μας δώσει τις πρώτες βοήθειες που μπορούμε να παρέχουμε στον εαυτό μας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού. Όταν παθαίνουμε κρίση πανικού και είμαστε μπροστά σε κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή, αν μπορούμε, αν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να πάμε κάπου να απομονωθούμε λίγο. Δηλαδή, πάμε στη τουαλέτα. Είμαστε, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί, να πάμε να απομονωθούμε. Αν είναι κάποιος δίπλα που τον εμπιστευόμαστε, να του ζητήσουμε βοήθεια. Ότι τώρα δεν είμαι καλά. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, αλλά θέλω να το ξέρεις, να είσαι εδώ. Ναι. Να έχεις το νου σου. Να έχεις το νου σου. Πάμε λίγο να περπατήσουμε. Και να φύγει ο άνθρωπος από εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να κάθεται να καταπιέζει τον εαυτό του μέχρι να φτάσει στο τελευταίο, στο έσχατο σημείο για να φύγει από εκεί που είναι. Πιστεύω ότι θα χάσει τον έλεγχο, δεν χάνεται ο έλεγχος. Δηλαδή ότι θα αρχίσω να τσιρίζω εδώ πέρα και θα φωνάζω. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι μόνο μία σκέψη που μας προκαλεί πάρα πολύ άγχος, αλλά ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό σε κανέναν άνθρωπο. Τελικά. Αρχίζει να ουρλιάζει, να χτυπιέται, να σπάει πράγματα, να χάνει τον έλεγχο. Το σύστημα φτάνει, κάνει ένα πικ και αφού κάνει το πικ εκ των πραγμάτων, αυτό δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα εκεί. Ο εαυτός μας αρχίζει μετά και πέφτει. Τώρα θέλω όλη την προσοχή σας. Ο εσωτερικός μας διάλογος κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ας ακούσουμε τη Ματούλα και ας απομνημονεύσουμε τα λόγια που μας λέει. Τώρα είναι μια κρίση πανικού, δεν θα πάθω τίποτα, δεν θα πεθάνω, δεν θα τρελαθώ, δεν θα ξεφτυλιστώ, δεν θα το καταλάβει κανείς, είναι κάτι που το νιώθω μέσα μου, δεν φαίνεται απ' έξω, έχει αρχή, μέση, τέλος, θα τελειώσει. Αν η κρίση πανικού συμβεί σε κάποιον άλλο, εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος συνήθως δεν θέλει πολλά, αλλά να αρχίσει, τι έχεις και πες μου, τι σου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Απλά είναι σημαντικό να το πει, είμαι εδώ, που πάρεις μια αγκαλιά, μπορεί και να μην θέλει αγκαλιά. Να κάτσεις δίπλα, να το πεις είμαι εδώ. Να του πεις πάρε λίγο ήρεμα σανάς. Ανέπνεε ήρεμα, κάτσε λίγο και ανέπνεε ήρεμα. Να του δώσουμε δηλαδή αυτή την οδική, έλα μας, ήρεμα. Όχι βαθιές ανάσες. Στις κρίσεις πανικού δεν αναπνέουμε βαθιά και έντονα, πρέπει ήρεμα, πολύ ήρεμα. Οπότε πρέπει να έλα να αναπνεύσουμε ήρεμα, ησύχαση, είμαι εδώ. Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις για τις κρίσεις πανικού είναι σε ποιον ειδικό απευθύνομαι και πώς μπορώ τελικά να τις διαχειριστώ. Υπάρχουν τώρα άνθρωποι και μας ακούν και παθαίνουν κρίση πανικού και παθαίνουν καθημερινά και είναι δυσλειτουργικοί και αρχίζουν να αποφεύγουν πράγματα και αυτό κρατάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται να απευθυνθούν σε κάποιο ψυχίατρο, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν έχει να κάνει δουλειά εκεί πέρα. Ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμήσει τα συμπτώματα, να τα ησυχάσει, να μπορέσει να ηρεμήσει, να αρχίσει να λειτουργεί πάλι στην καθημερινότητά του. Δεν μπορεί την ώρα που βρίσκεται, νιώθω ότι βρίσκεται σε ένα σεισμό συνέχεια να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία εκεί. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι καθημερινά και βλέπουν ότι αρχίζουν να δυσλειτουργούν, δεν το αντέχουν. Ο καθένας ξέρει αν το αντέχει και πόσο το αντέχει. Οπότε εκεί, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να απευθυνθούν σε έναν ψυχίατρο και σε συνεργασία στενή με τον ψυχίατρο να κάνουν μία αγωγή. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί τι γίνεται πολλές φορές. Πάνε οι άνθρωποι, παίρνουν την αγωγή, νιώθουν σε 15 μέρες 20 καλά, κόβουν τα φάρμακα. Δεν ξαναπάνε στον ψυχίατρο. Σταματάνε τη φαρμακευτική αγωγή, την παίρνουν όποτε να είναι. Αν κάνω, αυτό πρέπει να γίνει σωστά. Αν δεν γίνει σωστά, τι μπορεί να συμβεί? Υποτροπές. Και μετά ο άνθρωπος απογοητεύεται, το ρίχνει πάνω του, ότι εκείνος δεν είναι ικανός, ποτέ εγώ δεν θα ξεφύγω από αυτό. Αρχίζει και μπαίνει σε μια ενοχή και σε μια θλίψη. Ένας άνθρωπος ο οποίος παθαίνει κρίσεις πανικού, οι οποίες έχει την αίσθηση ότι είναι διαχειρίσιμες, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα, δεν του εμποδίζουν πολύ τη λειτουργικότητά του. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που μπορεί αμέσως να απευθυνθεί σε ένα θεραπευτή για να δούνε το θέμα και ίσως και εκεί κάποιες τεχνικές να λειτουργήσουν.
Αυτοί θα δουλέψουν όμως τώρα σε βάθος. Θα πάνε να δουλέψουν κομμάτια μπορούμε του ψυχισμού. Μπορούμε όμως και πρώτα να δουλέψουμε σε ένα επίπεδο λίγο πιο επιφανειακό. Επιφανειακό με την έννοια των τεχνικών. Τι κάνω εκείνη τη στιγμή. Συχνά διαβάζω και ακούω ότι η κρίση πανικού είναι δώρο. Και είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή όσοι από εσάς μας ακούτε και βιώνετε κρίση πανικού θα κουνάτε αποδοκιμαστικά το κεφάλι σας. Για να δούμε τι έχει να μας πει και η Ματούλα πάνω σε αυτό. Αρχίζω να πιστεύω ότι δεν είναι δώρο, δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Mm. Απλά ούτε μας οδηγεί σε κάτι καλύτερο ούτε σε χειρότερο η κρίση πανικού. Αλλά πιστεύω ότι αρχίζω και πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας το οποίο απαιτεί να το ακούσουμε. Μπορεί να μην το ακολουθήσουμε, αλλά απαιτεί να το ακούσουμε. Και μάλλον εμφανίζεται γιατί κάνουμε ότι ούτε το βλέπουμε ούτε το ακούμε. Εύχομαι όλα όσα ακούσατε να ήταν βοηθητικά. Και σας προτείνω αυτό το βίντεο να το μοιραστείτε με φίλους σας που γνωρίζετε ότι ταλαιπωρούνται από τις κρίσεις πανικού. Είμαι σίγουρη θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας στο κανάλι μας, γιατί αναγνωρίζω ότι είσαστε συνειδητά μαζί μας και είσαστε και ανοιχτοί στα όσα μοιράζονται οι ειδικοί εδώ στις κουβέντες μας. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας κάνοντας εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Καλή συνέχεια!